Ένα πρωί, όταν ξύπνησε ο Γκρέγορ Σάμσα, βρέθηκε μεταμορφωμένος σε ένα πελώριο σκαθάρι. Κοιτόταν ανάσκελα στο κρεβάτι και παρατηρούσε τρομαγμένος τη φουσκωμένη κοιλιά του και την κουβέρτα που ήταν έτοιμη να γλιστρήσει στο πάτωμα. Μεγάλο δύναμε Θεέ,
Να μη χτυπήσει το ρολόι. Σίγουρα χτύπησε και δεν το άκουσα. Το άλλο τρένο φεύγει στις 7. Πρέπει να ετοιμαστώ γρήγορα. Χριστέ, για τένα βάσ.
Thank you.
Πλησιάζει με κόπο στην ενδιάμεση πόρτα, γαντζώνεται πάνω της και προσπαθεί να στρίψει το κλειδί. Προσπαθεί και με το στόμα του, όμως δεν μπορεί. Γκρέγορ προσπαθεί κι άλλο, με αγωνία, και επιτέλους η πόρτα ξεκλειδώνει. Λοιπόν, κύριε διαχειριστή, με
βλέπετε, δεν είμαι πεισματάρης. Εργάζομαι με προθυμία, ωστόσο τα ταξίδια είναι κουραστικά. Αν και δίχως αυτά δεν θα μπορούσα να ζήσω. Ναι, θα τα πείτε όλα, με το νι και με το σίγμα. Καμιά φορά τυχαίνει να είναι κανείς ανίκανος για εργασία. Και τότε είναι σίγουρα η στιγμή να θυμηθούν την προηγούμενη απόδοσή του και να σκεφτούν πως όταν λείψουν τα εμπόδια θα συγκεντρωθεί και θα δουλέψει και πάλι πολύ καλά. Είμαι τόσο υποχρεωμένος στον κύριο καταστηματάρχη, το ξέρετε άλλωστε. Έχω, βλέπετε, τη φροντίδα των γονιών μου και της αδερφής μου. Βρίσκομαι σε αδιέξοδο, μα θα τα βγάλω πέρα. Όμως μη μου κάνετε τη ζωή δύσκολη. Πάρετε το μέρος μου στο κατάστημα. Δεν αγαπούν το πολιτή, το ξέρω. Νομίζουν ότι ζήσα βασάς, ότι κερδίζει πολλά. Έχετε σφαιρική αντίληψη της κατάστασης. Γνωρίζετε περισσότερα και από το καταστηματάρχη. Ξέρετε ότι ο πολίτης που λείπει όλο το χρόνο διαχειριστής με αργές κινήσεις αποτραβιέται προς την πόρτα, το διάδρομο και τη σκάλα. Ο Γκρέγκορ προσπαθεί να τον σταματήσει. Η μητέρα του τρομάζει. Ha ha ha!
ανταύγεια από τις ηλεκτρικές λάμπες του δρόμου φωτίζει εδώ και εκεί αδύναμα το ταβάνι. Ο Γκρέγορ ξυπνάει και σέρνεται στο δωμάτιο, πλησιάζοντας στη μέση όπου είναι αφημένο ένα κυλιόμενο τραπεζάκι σερβιρίσματος. Ανοίγει τα καπάκια των συσκευών και διαπιστώνει πως δεν υπάρχει φαγητό. Όμως περνάνε καλά. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ γεμίζουν τις χιλιές τους. Σέρνεται αργά και κρύβεται κάτω από το τραπέζι, αφήνοντας το ύφασμα να τον σκεπάσει. Η πλαϊνή πόρτα ανοίγει και μπαίνει η αδελφή του στις μύτες των ποδιών, γυρεύοντας να δει πού κρύβεται ο Γκρέγορ. Δεν τον βλέπει. Γυρίζει, παίρνει το τραπεζάκι και βγαίνει τσουλώντας το και κλειδώνοντας την πόρτα. Ο Γκρέγορ πηγαίνει στη δίφυλη πόρτα και βάζει το αυτί του να ακούσει τι λένε. Καταστροφή μας έχει μείνει κάτι από παλιά. Λίγα χρήματα βέβαια, αλλά έχουν αυξηθεί πάπως με τους τόπους. Εξάλλου τα χρήματα που δίνει ο Γκρέγορ δεν τα ξοδεύουμε όλα. Κι έτσι μαζεύτηκε ένα μικρό ποσό. Thank you.
Κάτω από το τραπέζι. Η δίφυλη πόρτα ανοίγει και μπαίνουν προσεκτικά στο δωμάτιο μητέρα και κόρη, κάνοντας νοήματα η μία στην άλλη για τα αντικείμενα που θα πάρουν. Αρχίζουν να βγάζουν τα μικρά εργαλεία ξυλογλυπτικής, δείγματα υφασμάτων και επιτραπέζιες κορνίζες. Ο Γκρέγκορ μένει κρυμμένος κάτω από το τραπέζι. Τα φώτα σβήνουν σιγά σιγά. Η δίφυλη πόρτα ανοίγει και μπαίνει σιγά σιγά οι Γκρέτες, πρόχνοντας το κυλιόμενο τραπεζάκι. Το αφήνει στη μέση του δωματίου. Ο Γκρέγκορ είναι ακόμα στο κρεβάτι. Η Γκρέτε παίρνει μια καρέκλα και βγαίνει προσεκτικά. Ο Γκρέγκορ σηκώνεται με κόπο, πηγαίνει και ανοίγει τα σκεπάσματα των σκευών που φαίνονται άδεια. Απογοητεύεται. Και αρχίζει να κυνηγάει τον Γκρέγκορ χτυπώντας τον στην πλάτη. Αυτός προσπαθεί να ξεφύγει στην τραπεζαρία. Ο πατέρας τον ακολουθεί και από πίσω οι δύο γυναίκες.
φορές. Πρέπει να γλιτώσουμε από αυτό. Θα σας πεθάνει και τους δύο. Βλέπω το κακό να έρχεται. Όταν εργάζεται κανείς τόσο πολύ όπως εμείς, δεν μπορεί να έχει μέσα στο σπίτι του αυτό το μαρτύριο. Δεν αντέχω άλλο. Παιδί μου, τι θα κάνουμε? Αν μας καταλάβαινε τουλάχιστον, ίσως μπορούσε να γίνει κάποια συνεννόηση μαζί του. Μα έτσι. Σπρώχνει την πόρτα που ανοίγει απότομα και ορθώνεται στα πίσω πόδια. Ο πατέρας παίρνει μια καρέκλα και τη σηκώνει ψηλά πάνω από το κεφάλι του Γκρέγκορ, ο οποίος τρομάζει και σωριάζεται στο πάτωμα ανέστητος. Σκοτάδι. Oh, no.
έχει καλό καιρό, θα πάρουμε άδεια και θα πάμε μια ολοημερή εκδρομή. Ας γράψουμε τις επιστολές μας στους υπεύθυνους και ας ζητήσουμε αυτή τη χάρη. Κυρία, δεν είναι ανάγκη να σκοτεί.